κύριε οικονόμου, αυτή τη στιγμή χτυπιόμαστε από τον τυφώνα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ δυνατούς, δυνατούς άνεμους, mm-hmm. δυνατές βροχές, καταρακτώδεις βροχές. Αυτή είναι η χειρότερη στιγμή που περιμένατε ή έχει αρχίσει από το βράδυ τοπική ώρα δική μας? Τώρα είναι η χειρότερη στιγμή. Η χειρότερη στιγμή. Τώρα το καλό όμως είναι ότι η δύναμη του τυφώνα έχει ελαττωθεί στο 2, mm-hmm. κατηγορία 2 που ήταν πρώτα 3. Άρα λοιπόν η δύναμη των ανέμων δεν είναι τόσο δυνατή όσο μπορούσαν να είναι, αλλά είναι όμως πολύ επικίνδυνη. Και σε πόση ώρα αναμένετε να φύγει από εσάς, να πάει βορειότερα? Υπολογίζομαι ότι σε 3 ώρες θα φύγει από την περιοχή μας. Πάντως, κύριε Λαγκούζο, ο κυβερνήτης της Φλόριντα έλεγε χθες και έκανε δηλώσεις ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί η συγκεκριμένη περιοχή. Το επιβεβαιώνεται από την εικόνα που έχετε τώρα? Έχουμε μερικές ζημιές, αλλά όχι και τόσο πολλές καταστροφές, διότι η πόλη μου ήταν έτοιμη στο το καλύτερο δυνατό. Οι Έλληνες έχουν φύγει από την περιοχή σας, έχουν πάει σε άλλα σημεία? Οι Έλληνες της περιοχής, όπως όλοι κατοίκοι, mm-hmm. κατοίκοι, άλλοι έχουν πάει στα καταφύγια. Στα καταφύγια, άλλοι έχουν φύγει, πήγανε σε άλλες πόλεις. Πολλοί, μερικοί βέβαια μείνανε στα σπίτια τους που δεν έχουν το φόβο, mm-hmm. Δηλαδή ότι τα σπίτια τους είναι σε υψηλό έδαφος. Οι ζημιές που έχετε εσείς εκεί στην περιοχή είναι σε υποδομές, είναι σε σπίτια, είναι στο δίκτυο του ηλεκτρισμού, σε άλλα δίκτυα κλπ. Πού είναι, πού εντοπίζονται? Μα δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Λαχούζο. Ακόμα δεν έχουμε την εικόνα για να εκτιμήσουμε αυτό το μέγεθος της ζημιές ακόμα. Πάντως οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, αυτό είναι το βασικό το ρόλο νομίζω αυτή την ώρα. Είναι ασφαλείς, αλλά βλέπουμε όμως τις πρώτες διακοπές ρεύματος. Mm-hmm. Αρκετοί άνθρωποι εδώ έχουν χάσει το ρεύμα, διότι μετασχηματιστές αρχίζουν και χαλάνε και παίρνουν φωτιά. Αλλά και επειδή ο καιρός είναι τόσο δυνατός, τόσο σκληρός, mm-hmm. οι άνθρωποι της είναι δύσκολο να πάνε έξω για να κάνουν τις επισκευές. Έχετε εικόνα, κύριε Λαχούζο, πως τώρα ενδεχομένως να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, μιας και μιλάμε για τη χειρότερη στιγμή, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν? Υπάρχει τέτοια ενημέρωση? Όχι, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όχι. Mm-hmm. Σε πόση ώρα, δηλαδή, σε πόσο χρονικό διάστημα, το πω καλύτερα, θα είναι σε θέση ο κόσμος να κυκλοφορήσει και οι αρχές βέβαια να βγουν να καταγράψουν τις ζημιές? Πότε θα έχει περάσει τελείως ο κίνδυνος? Κοιτάξτε, όταν τελειώσει αυτός ο τυφώνας και φύγει από εδώ επιτέλους, μετά θα πάνε τα συνεργεία να εκτιμήσουν τις ζημιές που mm-hmm. θα έχουμε, ούτως ώστε να ανοίξουν τους δρόμους και να αρχίσει η κυκλοφορία. Αυτό θα γίνει το πρωί βέβαια. Mm-hmm. Άρα έχετε κάποιες ώρες ακόμα μπροστά σας να συνεχιστεί αυτή η ιστορία? Βέβαια, για να... γιατί ακόμα, ναι. ακόμα τώρα είναι 10.30 ώρα το βράδυ. Σωστά, αλλά θέλετε ώρες. Επειδή ναι. εσείς, κύριε Λαχούζο, έχετε μάθει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά να ζείτε με τέτοιου είδους φαινόμενα, θέλω να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε μια πρώτη αποτίμηση, αν οι αρχές σε γενικές γραμμές ήταν έτοιμες. Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε με το δεδομένο ότι ευτυχώς η λίστα των νεκρών δεν είναι μεγάλη, ναι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας πω ότι η πόλη μου ήταν πανέτοιμη για αυτόν τον τυφώνα. Mm-hmm. Σε όλες τις περιπτώσεις. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, είσαστε πάρα πολλά χρόνια και έχετε δει χειρότερη καταστροφή από αυτή, χειρότερο κυκλώνα από αυτό? Ο κυκλώνας όταν άρχισε αυτός ήταν κατηγορία 5. Σε τέτοιο βαθμό δεν έχει δει κανένας. Είναι ο πρώτος τυφώνας με τέτοια δύναμη σε όλη την ιστορία. Είναι πρωτοφανές. Αλλά το καλό είναι ότι έχει ελαττωθεί η δύναμή του μέχρι να έρθει εδώ σε εμάς στο Tarpon Springs.